το ΓΕΣΥ, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Ναι, έτσι πριν να στηρίξει το ΑΚΕΛ. Ασχέτω. Ανάφερα σου προηγουμένω ότι δεν ήταν ο πρώτο Αναστασιάδη, ούτε ο Γιώργο Βαμπορίδη, ούτε ο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Αν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το ΓΕΣΥ. Ούτε ο Γιώργος να κάνει νομοθεσία, ούτε ο Ιωάννου να το εφαρμόσει. Χωρί τη στήριξη του Προέδρου. Και λέω όσο έγιναν πάρα πολλά, και το να κάθεται σε ένα γραφείο, στο γραφείο του Προέδρου, και να έχει 15 γιατρού, συνάντηση με την ηγεσία του ΠΙΣ, και 15 να εκφράζουν αρνητικά για το ΓΕΣΥ, οι τρει που γίναν προσωπικοί γιατροί του Αναστασιάδη. Προσωπικό γιατρό είχε μια σχέση με τον Πρόεδρο. Να του μιλούν στον ελληνικό και μπορεί να του μιλούσε στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Εγώ τότε δεν είχα τηλέφωνο στην Αναστασιάδη. Ύστερα μου το έδωσε. Δεν είχαν το. Και να ακούει τον υπουργό του που του λέει: όχι, θα κάνω στο μουσάλλον του τη 15, να κάνω στον που λέει εγώ για το ΓΕΣΥ. Μπορούσε κάλλιστα να τον παίρνει αμφιβολίε στον Αναστασιάδη. Και να πει: πάμε να αλλάξουμε τούτο. Δεν το έκαμε.